πολιτική συζήτηση. Με φόντο τις εκλογές της Κυριακής και φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα στην Κρήτη TV τον κύριο Κωνσταντίνο Ανδρεαδάκη, υποψήφιο βουλευτή Λαστιού με τη Νέα Δημοκρατία. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την καλησπέρα μας, κυρία Τσουκαλά. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Νίκο Μπαλούκο, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με την Ελληνική Λύση. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τον κύριο Ανδρεαδάκη. Κύριε Ανδρεαδάκη, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά τον πρωτογενή τομέα. Συνομίλησα πριν από περίπου μία εβδομάδα με ένα εκπρόσωπο του πρωτογενού τομέα σε επίπεδο Λασιθίου. Παραγωγό. Ο οποίος μου είπε ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Και απευθυνόμενος και στον ίδιο, παρά το γεγονός ότι δεν τον γνωρίζετε. Λοιπόν, όντως, ο πρωτογενής τομέας κλήθηκε και αυτός να αντιμετωπίσει τα απόνερα του πολέμου στην Ουκρανία. Και αυτό γιατί πολλά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στον πρωτογενή τομέα είχαν επηρεασμό στην αύξηση της τιμής λόγω του πολέμου. Αυτό που θα ήθελα να του πω είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει κινήσεις για να στηρίξει αυτές τις περιπτώσεις. Θυμίζω και ειδικά για την Κρήτη ότι το πακέτο των 12 εκατομμυρίων στήριξης στο συγκεκριμένο τομέα, εκ των οποίων τα 8 αφορούν την Κρήτη, στα πλαίσια της νησιωτικής πολιτικής στο συγκεκριμένο κονδύλιο. Θα μου πείτε, φτάνει αυτό? Προφανώς και δεν φτάνει. Προφανώς και πρέπει να δείξουμε και περισσότερη στήριξη και άλλη, να συνεχίσουμε σε αυτή την πεπατημένη και στο μέλλον. Αναφέρθηκε και είπε, έχουμε να κάνουμε με ένα απαρχαιωμένο αγροτικό δίκτυο στην περιοχή της Ιεράπετρας και της Ιτίας, περιοχές που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Υπήρξε μια ενίσχυση μέσα στην πανδημία για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, μου λέει, στην Ιεράπετρα παρέμειναν εκτός. Δημιουργήθηκε στο κομμάτι της άρδευσης, ένα φράγμα μπραμιανών πριν από 20 και χρόνια, δύο δεκαετίες. Και ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων ότι χρειάζονται συμπληρωματικά έργα, οπότε ένα σχεδιασμός που είχε εκπονηθεί δεν μπορεί να βοηθήσει. Τι απαντάτε? Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που μου το θέτετε, γιατί θα ήθελα να σας αναφέρω για το συγκεκριμένο των μπραμιανών, ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα, γράλι λιγιάς και φράγμα μύρτου ύψους 16,8 εκατομμυρίων. Αυτά τα θέματα τα γνωρίζουμε, τα αναγνωρίζουμε ως προβλήματα και οδοποίειας, αυτά που αναφέρατε, και για τα συγκεκριμένα υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη για την ανάπλαση των απαρχαιωμένων αγροτικών δρόμων, τα αναγνωρίζουμε και είναι στοίχημα της επόμενης τετραετίας να μπορέσουμε να τα... Βέβαια, κάποια από αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει. Μάλιστα. Ή ο σχεδιασμός, λοιπόν, ή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράδειγμα, οι αγροτικοί δρόμοι που αναφέρατε είναι υποσχεδιασμό. Επιτρέψτε μου, ναι, να αναφέρω εδώ πέρα επίσης και κάποια δεδομένα. Έχουμε τα δεδομένα της παλαιάς εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Νεάπολης, το οποίο είναι χρηματοδοτημένα και ενταγμένα στο έργο του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε βλέπουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα αναγνωρίζουμε και είτε ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε υπομελέτη για να καλυφθούν τα ζητήματα. Άνω τελεία, για να πάμε και στην κυρία Τσουκαλά, την οποία θέλω να τη ρωτήσω, ποια θέματα πιστεύετε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου δεν έχουν συζητηθεί, δεν έχουν έρθει στο επίκεντρο, δεν έχουν διατηρηθεί στο προσκήνιο? Ναι. Σωστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμουν και εγώ, γιατί σε σύγκριση με την προηγούμενη προεκλογική περίοδο βλέπω ότι ζητήματα αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από την ατζέντα. Και είναι κάτι το οποίο ειδικά στην Κρήτη αλλά και ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Παραδείγματος χάρη, ο κόσμος βασικά δεν αντιλαμβάνεται ότι όταν μιλάμε για την κλιματική κρίση, δεν μιλάμε για μια αφηρημένη έννοια. Είναι σημαντικό το ζήτημα υποδομών. Είμαστε έτοιμοι εδώ στην Κρήτη και στο νομό Ηρακλείου έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης? Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε πολύ καλά τι συνέβη στην Αγία Πελαγία, έτσι, με μια πολύ σύντομη βροχόπτωση, η οποία όμως έφερε ύδατα ενός έτους και είχαμε δυστυχώς μια πάρα πολύ τραγική κατάληξη με το θάνατο δύο ατόμων. Τα έργα υποδομής απέτυχαν. Βλέπουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε σύντομα πρόβλημα λειψιδρίας.
Βλέπουμε ότι η στάθμη του αποσελέμι έχει πέσει και μάλιστα διάβαζα προχθές ότι σε τρεις δήμους θα μειωθεί η υδροδότηση κατά 40%. Στο Δήμο Ηρακλείου, στο Δήμο Χερσονήσου και στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Σας ενδιαφέρει και εσάς. Οπότε μπορεί ένα φαραωνικό φράγμα όπως ο αποσελέμις να προστατεύσει το Ηράκλειο από μελλοντικές επιπτώσεις μιας λειψιδρίας. Μήπως θα πρέπει να προσανατολιστούμε σε άλλα έργα υποδομής, σε δεξαμενές, σε τοπικοποίηση της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα τα οποία γύρονται και τα οποία δυστυχώς δεν βλέπω καθόλου να είναι στην ατζέντα. Μάλιστα. Όπως επίσης, αν μου επιτρέπετε μια πολύ μικρή υποσημείωση και θέματα αναφορικά με την ευζοία των ζώων. Παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία νομοθεσία με υποχρεωτική στήρωση κτλ., βλέπουμε ότι δυστυχώς γενικότερα, αυτό είναι γενικότερο θέμα. Είναι και θέμα παιδείας. Και θέμα παιδείας. Βλέπω ότι δεν υπάρχει πουθενά η ευζοία των ζώων. Τι γίνεται με τα περιστατικά κακοποίηση των ζώων στην Κρήτη? Τι γίνεται γενικά με τις δομές των Δήμων? Γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να παρέχουν όλες αυτές τις υπηρεσίες, τις οποίες υποτίθεται ότι πληρώνονται από το κεντρικό κράτος για να παρέχουν στους δημότες αναφορικά με την ευζοία των ζώων. Κύριε Μπαλούκο, σε ποιους τομείς δίνει βαρύτητα η ελληνική λύση? Καταρχήν θα ήθελα σήμερα που μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω και να πω στους φίλους μου για ποιο λόγο είμαι υποψήφιος στις εκλογές, γιατί πολλοί με ρωτάνε, ας πούμε, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τα πολιτικά, δεν ήμουν ούτε στο Πανεπιστήμιο, δεν είχα καμία σχέση και δεν ήθελα κιόλας. Αυτό που με όθησε και είμαι υποψήφιος σήμερα είναι ότι ζω μια τεράστια δυσκολία έξω, οι συμπολίτες μου, εγώ ο ίδιος, οι επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία οικονομική και αυτό που εγώ δεν μπορώ να το αντέξω είναι ο λόγος που είμαι εδώ. Δηλαδή προσπαθώ με κάποιο τρόπο να αντιδράσω, με κάποιο τρόπο να είμαι η φωνή αυτών των ανθρώπων, η φωνή των ανθρώπων που έχουν δάνεια και δεν μπορούν να τα πληρώσουν, οι επιχειρήσεις που δεν τους βγαίνει καθόλου αυτό το πρόσημο, δηλαδή εξίσωση δεν βγαίνει με τίποτα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αποφάσισα να βγω μπροστά και να είμαι εδώ και να ζητήσω αυτούς τους ανθρώπους να με στηρίξουν για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση που δεν υπάρχει τόσα χρόνια. Εγώ δεν τη βλέπω πουθενά αυτή τη λύση. Συγγνώμη. Οπότε φαντάζομαι σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Παρεμβάσεις στην οικονομία. Ζω τις επιχειρήσεις, έχω ζήσει τα πάντα, δηλαδή έχω ζήσει στο χρηματιστήριο, θυμάμαι μια γιαγιά στα Χανιά, σε μια τράπεζα που πήγαινε και έλεγε στον ταμείο, βάλε τα λεφτά μου κάπου. Λέω και ταμείες, πού να τα βάλεις, λες σε μια μετοχή οπουδήποτε. Δηλαδή ήταν πανικός αυτό. Έζησα την κατάρρευση του χρηματιστηρίου. Έζησα όταν ξεκίνησε το κίνημα δεν πληρώνω. Έζησα με τα δάνεια, οι τράπεζες μας παίρναν καθημερινά τηλέφωνο, πάρτε και άλλα 10 χιλιάρικα, πάρτε και άλλα 50 χιλιάρικα, πάρτε. Παίρναμε εμείς. Έζησα μετά το δεν πληρώνω. Έζησα τα προβλήματα που δεν μας έδιναν άλλα δάνεια. Έζησα το lockdown. Έζησα το κομμάτι που δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε έξω γιατί είχαμε τα capital control, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε προμηθευτές. Η φορολογία που παραμένει είναι υψηλή σε εμάς, δηλαδή δεν μπορούμε να τα απεξελθούμε. Μάλιστα. Να επιστρέψω στον κύριο Ανδρεαδάκη. Ξεκινήσαμε τον πρωτογενή τομέα, να βάλω μια υποσημείωση, να πάμε λίγο και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και είμαι σίγουρος στο κομμάτι της έλλειψης εργατικών χεριών, υποστελέχωσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, θα μου πείτε, και με τον Μπαγκλαντές και με την Αίγυπτο, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει κάτι. Είναι μια αστοχία της κυβέρνησης το ότι δεν έχει βρεθεί μέχρι και σήμερα λύση σε ένα κομμάτι που βασανίζει παραγωγούς πρωτογενούς τομέα και θερμοκηπιακών καλλιεργειών, να γίνω πιο συγκεκριμένος, στην περιοχή της Ιεράπετρας και της Σιτίας? Μιλάτε για αυτά τα οποία κάνατε. Υπάρχουν και κάποια που υπήρξαν, κάποιες αστοχίες. Ίσως να μην έτρεξε ο σχεδιασμός. Το αποδέχεστε? Θα μου επιτρέψετε πρώτον, θα απαντήσω, αλλά να συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και είναι κάτι που το έχω επισημάνει και εγώ ότι στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε μετανάστευση με λόγο την κλιματική αλλαγή. Το έχω επισημάνει και εγώ, ναι, και όντως σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεν δόθηκε το απαραίτητο βάρος, ούτως ώστε να παρουσιάσουμε την πολιτική μας στον κόσμο, να την κάνουμε πιο δημοσία. Να έχει μια ταύτιση απόψεων ανάμεσα. Όχι, μα πρέπει. Είναι κάτι το οποίο έχω μιλήσει από το 2021. Μάλιστα, λοιπόν. Λοιπόν, προχωρώντας τώρα,
όντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα εργατικά χέδρια. Όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, μην το κάνουμε. Και στον όλους, τουρισμό. Και στον τουρισμό. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Άκουσα τη συνέντευξη του διακαναλική συνέντευξη του Πρωθυπουργού και είπε ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα και στους εργοδότες, αλλά και στους εργαζομένους, ούτως ώστε να ασχοληθούν με τους συγκεκριμένους κλάδους. Εγώ αυτό που έχω επισημάνει είναι ότι υπάρχει μεγάλη εκροή νέων ατόμων και Ελλήνων, αλλά όχι μόνο. Και μεταναστών που είχαν έρθει στην Ελλάδα προ-20ετίας και στην οικονομική κρίση έφυγαν. Έτσι. Και αυτοί, γιατί και αυτό είναι εκροή εργατικών χεριών. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω πει είναι ότι πρέπει να δώσουμε τα απαραίτητα κίνητρα και στους εργοδότες και στους εργαζόμενους, ούτως ώστε να μην επιλέξουν την περίπτωση της διαφυγής είτε σε άλλους νομούς είτε ακόμα και εκτός χώρας, αλλά να τους δώσουμε την αφορμή να επιμείνουν στον τόπο τους, ούτως ώστε και να καλυφθούν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Κυρία Τσουκαλά, να περάσουμε λίγο στη συζήτηση που έχει να κάνει με την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης και τι δεν έχει ακουστεί από μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, πανεπιστημιακής κοινότητας για να γίνω ακριβής, και βέβαια το θέμα βρίσκεται και στην ατζέντα των πολιτικών κομμάτων. Ποιες οι τομές που πρέπει να υπερισχύσουν και να γίνουν πράξη προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή την πολυπόθητη αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων? Για μένα και ως πρώην ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, σίγουρα νούμερο ένα είναι η αύξηση των δημοσίων δαπανών για τη δημόσια παιδεία και η επαναφορά του χαρακτήρα της δημόσιας παιδείας. Είδαμε πέρυσι για πρώτη φορά στα χρονικά να μένουν απ' έξω από τα πανεπιστήμια 40.000 τελειόφοιτοι λυκείου, διαγωνιζόμενοι με το θεσμό των Πανελληνίων. Αυτό για μένα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ένας ταξικός πόλεμος. Για ποιο λόγο θα πρέπει όλα αυτά τα παιδιά να μένουν απ' έξω και για ποιο λόγο θα πρέπει οι οικογένειές τους να επιβαρυνθούν ένα αξιοσήμαντο κόστος για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να φοιτήσουν σε κάποια ιδιωτικά κολέγια, τα οποία δεν γνωρίζουμε καν αν τηρούν και τα standards, τα εκπαιδευτικά standards και τα ερευνητικά τα οποία απαιτούνται. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι τα ιδιωτικά κολέγια είναι εισάξια των δημοσίων πανεπιστημίων και για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής ως ένας πολύ σημαντικός τρόπος για να σταματήσει όλη αυτή η αδικία εις βάρος των νέων. Η αριστερά θέλει σκεπτόμενους πολίτες, θέλει παιδιά τα οποία να φοιτούν στο πανεπιστήμιο και οι διάφορες στρεβλώσεις σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιληθούν με αξιολογήσεις. Και φυσικά δεν θα συζητήσω το θεσμό της πανεπιστημιακής αστυνομίας, η οποία είναι κάτι που μας προσβάλλει στον υπερθετικό βαθμό στους δημοκρατικούς πολίτες. Κύριε Μπαλούκο, στο κομμάτι των συνεργασιών, τι θα πράξετε, αν και έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος, ο κύριος Βελόπουλος? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει κάποια συνεργασία. Θα ήθελα λίγο, απαντάω λίγο όχι τόσο σωστά στις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα άλλο ένα λόγο για τον οποίο είμαι υποψήφιος. Με ενοχλεί και με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται με την θρησκεία μας. Είμαι και εγώ χριστιανός ορθόδοξος, πιστεύω, και με ενοχλεί που κλείσαν τις εκκλησίες, που βγάλαν από τα σχολεία μας τις εικόνες, που σταμάτησαν να κάνουν προσευχή. Όλα αυτά είναι κάτι που με γεμίζει αγανάκτηση. Για μένα Έλληνας είναι και ορθόδοξος, είναι μαζί. Και είναι ένας λόγος που επέλεξα. Γιατί έχουν κλείσει εκκλησίες? Όταν με τα lockdown, τότε που ήταν τα προβλήματα. Εντάξει. Ή ακόμα κάτι που είναι εξωφρενικό για μένα. Για μένα που είμαι χριστιανός, έχω μια άλλη πίστη. Υπήρξε μία απόφαση, μία προσέγγιση από την υγειονομική κοινότητα, τους γιατρούς που τους εμπιστευόμαστε δεκαετίες και αιώνες, θα πολύ έλεγα. Πολύ ωραία. Πίστευαν ακόμα και το κουταλάκι που κοινωνάμε ότι μπορεί να μας μεταδώσει τον ιό. Ήταν για μένα εξωφρενικό. Και όλοι αυτοί που εμείς πιστεύουμε, δεν μας αρέσει αυτό. Είμαστε κατά, είμαστε εναντίον σε αυτό. Είμαστε υπέρ της θρησκείας μας, αγαπάμε το Θεό, είμαστε κοντά. Δεν θέλουμε όλο αυτό που συμβαίνει. Κύριε, και δεν μας ενοχλεί επίσης και οτιδήποτε γίνεται εναντίον. Δηλαδή, νιώθουμε ότι οι κυβερνήσεις ήταν εναντίον. Μόνο η Ελληνική Λύση και ίσως κάποια άλλα πιο μικρά κόμματα είναι υπέρ της Ορθοδοξίας ξεκάθαρα. Κύριε Ανδρεαδάκη, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Είχαμε και τις σχετικές ανακοινώσεις. Υπάρχουν κονδύλια εξασφαλισμένα μέσω ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά κονδύλια. Εργασίες ωστόσο μέχρι την Παχαία Άμμο. Τι γίνεται από το τμήμα από την Παχιά μου μέχρι την Ιερά Πέτρα, τι γίνεται από το τμήμα από την Παχιά μου μέχρι τη Σιτία? Λοιπόν. Και επειδή είναι μια περιοχή, η Ιερά Πέτρα, που σας έχετε ισχυρούς δεσμούς, πραγματικά είναι λίγο θολό το τοπίο? Καθόλου. Θέλετε, γιατί? Θα ήθελα να σας αναλύσω λίγο τα κομμάτια που μου είπατε. Ναι. Για να τα έχουμε ξεκάθαρα, έτσι. Εγώ στέκομαι σε ανακοινώσεις τις τελευταίες.
Ένα λεπτάκι. Να σας πω ακριβώς τις εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Απλά, να δούμε πώς προχωράνε. Έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά. Ναι. Εγώ θέλω λίγο από την παχιά μου μέχρι την Εράπτρα να μου πείτε τι προβλέπει ο σχεδιασμός για να προχωρήσουμε μετά. Λοιπόν. Επειδή δεν έχω ενημερωθεί ότι προβλέπει κάτι γι' αυτό. Ακούμε τα αιτήματα τα οποία υπάρχουν και για τη Σιτία και για την Εράπτρα. Τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και να θυμίσω ότι συγκεκριμένα για το ΒΟΑΚ, όπως ακούσαμε το θέμα που είχε προκύψει με τα Χανιά Κίσαμου, γιατί ο ΒΟΑΚ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν μα μέχρι μην πάτε τώρα Δυτική Κρήτη. Πάμε όχι, να δούμε ένα λεπτό. Να σας ολοκληρώσω λίγο. Να σας ολοκληρώσω λίγο. Συγκεκριμένη ερώτηση και θα ξεφύγουμε. Αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο κοιτάζουμε και το θέμα, γιατί παραπονιέται η Σιτία, ξαναλέω, ότι δεν φτάνει ο ΒΟΑΚ μέχρι εκεί. Αντίστοιχα, αναφέρομαι στην Ιερά Πέτρα, καθώς ένας δρόμος τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, Καρμανιόλα. Το ξέρετε. Βεβαίως. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έχει ακουστεί σαν ένας νέος πολιτευτής, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ότι ένας δρόμος, ένα δικό δίκτυο που πραγματικά στενάζει και για πολλούς χαρακτηρίζεται και αιματοβαμμένο, δεν υπάρχει στο σχεδιασμό. Λοιπόν, τα έργα αυτά, οι δρόμοι συγκεκριμένοι, εντάσσονται, όπως είπαμε προηγουμένως, στα κονδύλια για, των αναβαθμίσεων των περιφερειακών οδών. Αν θέλετε την άποψή μου, είναι πολύ σημαντικό να προχωράμε σε τέτοιες αναβαθμίσεις, ειδικά για την Ιερά Πέτρα. Ειδικά για την Ιερά Πέτρα, γιατί είναι μια πόλη, είναι ένας δήμος μάλλον, ο οποίος συμμετέχει τα μέγιστα στην τοπική οικονομία, άρα και στο ΑΕΠ της χώρας. Και πρέπει να διεκδικούμε καλές υποδομές. Όπως και τη γεωτικούμε, βέβαια, σας είπα προηγουμένως για την βελτίωση των περιφερειακών οδών. Γιατί είναι ανάγκη τα αγαθά τα οποία παράγονται να φτάνουν στην ώρα του στον καταναλωτή και να μην έχουν υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία, ούτως ώστε να δίνονται στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. Αναφορικά με το δικό δίκτυο, λέτε τώρα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Μα παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί εξοικονομεί, ρύθμισε το κόστος μεταφοράς έτσι. Ας μειώσουμε τα τροχαία συμβάντα, θα έλεγα εγώ, και μετά θα δούμε και αν έρχονται στην ώρα τους τα προϊόντα. Κατά την ταπεινή μου υποκειμενική ναι, μου και γνώμη, είπατε ότι έχει χαρακτηριστεί από κάποιους αιματοβαμμένους. Όχι από κάποιους και όχι χαρακτηριστεί. Είναι αιματοβαμμένους. Και πρέπει να διεκδικούμε, ξαναλέω. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τις εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις για την αναβάθμιση των συγκεκριμένων περιφερειακών. Αναφορικά, κυρία Τσουκαλά, να πάμε λίγο στους λόγους για τους οποίους διεκδικείτε την ψήφο των πολιτών. Βεβαίως. Εγώ, όπως γνωρίζετε, είμαι ένας νέος άνθρωπος, μία γυναίκα. Έχω μία σχετική τριβή με την πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο διεκδικώ την ψήφο των συμπολιτών μου είναι γιατί πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να υπάρξει ανανέωση. Μάλιστα. Ότι πρέπει κάποια στιγμή οι συμπολίτες μου να δώσουν τη δύναμη σε νέους ανθρώπους, σε ανθρώπους με γνωσιακό υπόβαθρο, σε έντιμους ανθρώπους, να βγουν δυναμικά μπροστά και να προσφέρουν όλα αυτά τα οποία μπορούν να, πιστεύω ότι μπορούν να προσφέρουν. Επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, κύριε Μπαλούκο, για ποιο λόγο να σας στηρίξω. Ξαναλέω ότι είμαι υποψήφιος γιατί νιώθω ότι δεν υπάρχει κάποιος να στηρίξει τον Έλληνα επιχειρηματία. Δεν υπάρχει κανένα πλάνο, κανένα πρόγραμμα, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ζούμε ένα πανικό με το επιχειρηματίες. Αλλάζουν οι νόμοι καθημερινά, πληρώνουμε φόρους ακόμα και όταν δεν έχουμε κέρδη, επιδοτήσεις που παίρνουμε ή δεν παίρνουμε ποτέ ή αργούν. Γενικά, υπάρχει ένα πολύ δύσκολο σύστημα εκεί, το οποίο μάλιστα κάτι πρέπει να αλλάξει. Κύριε Ανδρεαδάκη, κλείνω με εσάς. Λοιπόν, γιατί να ψηφίσει όσο κάποιος πιο σύντομα και περιεκτικά ναι μπορείτε. Γιατί ο Κωνσταντίνος ο Ανδρεαδάκης έχει ιδέες, έχει πλάνο για το νομό, για την ανάπτυξή του και στον τομέα του τουρισμού και του πρωτογενών τομέων και ευρύτερα τα έχω παρουσιάσει αρκετές φορές. Απλά με πειράζει κάτι και θα ήθελα να αναφερθώ. Είπατε προηγουμένως ότι είμαστε κατά της Εκκλησίας. Εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου κατά της Εκκλησίας. Ανοίγετε συζήτηση και διάλογο τώρα, σας είπα ότι έχω λίγα γιατί δευτερόλεπτα. Είμαι αυτός ο οποίος έχει πει ότι πρέπει να κυνηγήσουμε το θρησκευτικό τουρισμό, να βάλουμε τον ΒΟΑΚ, να υπάρχει είσοδος-έξοδος για το Σελινάρι, για τον Άγιο Γεώργιο εκεί πέρα. Οπότε θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, να κύριε Ανδρεαδάκη, κυρία Τσουκαλά, κύριε Μπαλούκο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.